Πανελλήνιος Σάλο έκανε η αποκάλυψη για την παρέα των έξι ατόμων που έφαγαν τον άμπακο σε ψαροταβέρνα ο παθάτης ηρώων πολυτεχνείου και έφυγαν χωρίς να πληρώσουν ενώ ο ιδιοκτήτης τους επικήρυξε. Μιλώντα στην πολιτεία, ο Θανάσης γκούρδος δήλωσε: Εγώ θέλω από του έξι τους δύο να τους καλέσω το κορίτσι και το αγόρι, θα του βάλω στο οίκα, θα του κάνω πρόσληψη και θα έρθουν να δουλέψουν στο μαγαζί ένα μήνα. Θα πληρωθούν κανονικά για να καταλάβουν τι εστί δουλειά και τι εστί να παίρνει στο μεροκάματο με του σερβιτόρου. Δεν θέλω τα λεφτά. Δεν έψαξα ποτέ να βρω τα λεφτά. Έψαξα πάντοτε να βρω αυτούς γιατί πρέπει να καταλάβουν ότι αν κάθεσαι δεν κερδίζει τίποτα. Αν δουλεύει κερδίζει πολλά. Μια είναι η έννοια τη μαγιά, και η δεύτερη είναι η κάλυψη του νόμου που δεν μπορούν να του βγάλουν στον αέρα για πνευματικά δικαιώματα. Εμένα το τόνισα, δεν με νοιάζει αυτό. Εμένα με νοιάζει ότι μπήκε στο χώρο μου και κοροϊδίψε στον σερβιτόρο μου, και πρέπει να σέβεσαι το χώρο που βρίσκεται. Μπορούσε να μου πει δεν έχω να φάω και θα τον τασω και θα του βάλω να φάει. Το να παραγγέλνουν πράγματα που θα τα έτρωγαν δέκα άτομα και να τα αφήνουν και να φεύγουν για να μην πληρώνουν είναι και αδικία και απάτη. Μάλιστα ο κύριος Γούρδος είπε ακόμη ότι η προσέγγιση που θα έχει στην παρέα αυτή θα είναι φιλικότατη, αλλά μόνο αν έρθουν να δουλέψουν. Σε διαφορετική περίπτωση θα μηνυθούν. Θέλω να έρθουν στο μαγαζί και να μου ζητήσουν συγγνώμη, συμπληρώνει ο διοκτήτη τη ταβέρνας που επικήρυξε την παρέα των έξι ατόμων και οι οποίοι τον φέσωσαν με 180 ευρώ. Να θυμίσουμε ότι στην πρώτη του ανάρτηση στο Facebook μαζί με το βίντεο και τι φωτογραφίε των συγκεκριμένων νεαρών και μάλιστα χωρίς να καλυφθούν τα πρόσωπά τους, έγραφε. Αυτοί οι ψευτώμαγγες ήρθαν, έφαγαν και δεν πλήρωσαν. Όποιος μου δώσει πληροφορίε για αυτούς θα ανταμυφθεί αρκετά καλά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια Παρέα έκανε το ίδιο και σε άλλα καταστήματα. Μετά την επικήρυξη επικοινωνήσαν με τον κύριο Σγούρδο και άλλοι συναδελφοί του οι οποίοι μοιράστηκαν τις δικές τους εμπειρίες. Είχαν πάει σε μια εταιρεία franchise, προσπάθησαν να βγάλουν με μαγνητάκι αυτό που είχαν στις μπλούζες τους είδαν, φύγανε. Πήγανε σε μια άλλη εταιρεία, πήγαν να πάρουν ένα μπλουζάκι, το ίδιο έγινε. Είχαν βγει για ψώνια εκείνη την ημέρα, φάγανε και τζάμπα.